Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα σήμερα οι μαθητές των λυκείων διαγωνίστηκαν σε αρχαία ελληνικά και μαθηματικά. Για να πάρουμε μία εικόνα από το πώς κύλησε η διαδικασία σήμερα, όπως επίσης και για να αξιολογήσουμε το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Βίκη Πουπνάρα, φιλόλογο και ιδρυτήτρια του Φροντιστηρίου Προοπτική. Καλησπέρα σας, κυρία Πουπνάρα. Καλησπέρα. Χαρά μας να συνομιλούμε μαζί σας για να μας ενημερώσετε για το πώς τα πήγαν σήμερα οι μαθητές τους. Φάνηκαν δύσκολα ή εύκολα τα θέματα? Τα θέματα ήταν δύσκολες. Πρόκειται για τα οποία είναι καλά διατυπωμένα. Διαβαθμισμένες δυσκολίες απευθύνονται όμως νοείται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Mm-hmm. Πρόκειται για θέματα τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη... Είχαν προβλήματα στη διατύπωση, ήταν καλοδιατυπωμένα. Ένας μαθητής, ο οποίος ήταν προσεκτικός, πολύ καλά προετοιμασμένος σε όλη την ύλη του σχολικού βιβλίου, μπορούσε να γράψει καλά. Άρα η πρώτη, Άρα η πρώτη γνώμη των μαθητών σας είναι ότι δεν δυσκολεύτηκαν ή μάλλον, αν θέλετε, δεν... τους προκάλεσαν έκπληξη τα θέματα. Ήταν κάτι που περίμεναν το επίπεδο δυσκολίας τους. Ήταν αναμενόμενα τα θέματα, χωρίς εκπλήξεις. Mm. Δεν πάβει όμως να είναι, όπως είπα, θέματα που απαιτούσαν αντιληπτική ικανότητα, κριτική ικανότητα, πολύ καλή προετοιμασία. Γι' αυτό και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβαινε και στο αδίδακτο κείμενο. Παραδοσιακά το αδίδακτο κείμενο στο μάθημά μας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και εκεί φαίνεται η προετοιμασία των υποψηφίων. Ήταν ένα αρκετά βατό κείμενο, μέτριες δυσκολίες. Και οι παρατηρήσεις που ζητήθηκαν, τόσο οι γραμματικές όσο και οι συντακτικές, ήταν αναμενόμενες και μέτριες δυσκολίες. Μάλιστα. Ποσοτικά πώς ήταν τα θέματα? Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λέμε βατά μεν θέματα, αλλά δεν μας έφτανε ο χρόνος. Ήταν θέματα τα οποία μπορούσαν σε αυτόν τον χρόνο να εξαντληθούν και να γράψει κανείς σε όλα τα ζητήματα? Ναι, οριακά. Πάντα τα θέματα των αρχαίων ελληνικών είναι πολλά. Είναι πολλές οι παρατηρήσεις, χρειάζεται καλή διαχείριση του χρόνου από τους μαθητές. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα να μην σου φτάσει ο χρόνος. Ένας μαθητής που διαχειρίζεται καλά το χρόνο του και, όπως είπα προηγουμένως, είναι καλά προετοιμασμένος, επομένως δεν ευνηδιάζεται από τα ερωτήματα, αλλά είναι έτοιμος να απαντήσει, μπορεί να τα διαχειριστεί στο τρίωρο που του δίνεται για το διαγωνισμό. Μάλιστα. Κατερίνα. Κυρία Πουπνάρα, επειδή κάνουμε μαζί πανελλήνιες εξετάσεις, εγώ δημοσιογραφικά και εσείς από το χώρο της εκπαίδευσης, άλλωστε πριν πολλά χρόνια είχαμε καθιερώσει και τα παράθυρα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πώς ήταν τα φετινά θέματα? Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εννοείται από άποψη δυσκολίας? Ναι, από άποψη δυσκολίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Θα έλεγα ότι με την εξέλιξη των χρόνων τα θέματα γίνονται πιο απαιτητικά και αυτό είναι καλό που θα πω, είναι πιο διαβαθμισμένα. Ένας προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να γράψει καλά. Και δεν υπάρχει πρόβλημα έτσι ώστε να χάσει κάποιο ερώτημα κλπ. Είναι πάντως την ίδια φιλοσοφία, θα έλεγα, τα θέματα των αρχαίων ελληνικών. Και επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι μας αρέσει να βάζουμε τίτλους, θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο ότι δεν ήταν θέματα παγίδα. Δηλαδή δεν ήταν το μάθημα, το δύσκολο μάθημα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ήταν θέματα παγίδα. Χωρίς να θέλω να πω ότι ήταν θέματα πανεύκολα που ένας μαθητής με μέτρια προετοιμασία μπορούσε να ανταποκριθεί. Ωστόσο, δεν ήταν θέματα παγίδα, ήταν καλά διατυπωμένα. Ήταν θέματα τα οποία απευθύνονταν στην κρίση του μαθητή, στην αντιληπτική του ικανότητα και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα βάλουμε σε λίγο στην κουβέντα μας και ένα μαθηματικό για να δούμε το άλλο μάθημα. Πάντως, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο για την εξέλιξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, η πληροφορία που συνεχίζουμε να έχουμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι πως η διαδικασία κινείται ομαλά, χωρίς προβλήματα. Το αναφέρω, έχουν εμπειρία προφανώς οι άνθρωποι στη διεξαγωγή εξετάσεων, αλλά η φετινή χρονιά είναι διαφορετική. Άλλες οι απαιτήσεις, άλλοι οι κανόνες διεξαγωγής
των εξετάσεων, Κατερίνα, έτσι. Ναι, φέτος υπάρχει και το άγχος του κορονοϊού και όλα αυτά που βιώσαμε. Ακριβώς. Δύο πολύ δύσκολοι μήνες με τα παιδιά να μην έχουν παρουσία στο σχολείο. Και άλλωστε το σχολείο είναι ένας χώρος δημιουργικός, θα είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις γενικότερα και να εκτονωθούν λίγο. Ωστόσο όμως, με καλή προσπάθεια και με το διάβασμα, όπως όλα δείχνουν, οι πανελλήνιες εξετάσεις κυλούν ομαλά δίχως προβλήματα. Για να βάλουμε και ένα μαθηματικό στην παρέα μας, στη συζήτησή μας, πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Πλιάτσο, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποια είναι λοιπόν η δική σας εικόνα για το δικό σας μάθημα? Είναι ικανοποιημένοι οι μαθητές, τους δυσκόλεψε κάτι? Τι πήρατε από αυτούς? Τα θέματα και στα μαθηματικά ήταν ωραία διατυπωμένα, δηλαδή δεν μπέρδεψαν τους μαθητές στη διατύπωση, ήταν ωραία δομημένα, με σωστή βαθμολόγηση, διαβαθμισμένες δυσκολίες. Ίσως δεν θυμάμαι άλλη χρονιά τόσο ωραία διαβάθμιση στις μονάδες, δηλαδή ένας μαθητής που ήταν λίγο προετοιμασμένος θα πάρει το βαθμό που του αξίζει. Και ένας που ήταν καλά προετοιμασμένος θα πάρει και αυτός το βαθμό που του αξίζει. Αυτό είναι το δύσκολο της Επιτροπής, δηλαδή να καταφέρει να πετύχει αυτό, δηλαδή να πετύχει τη διαβάθμιση. Γιατί τις περισσότερες χρονιές στα μαθηματικά βλέπαμε ή κάποιοι μαθητές θα έγραφαν καλά ή κάποιοι δεν θα έγραφαν τίποτα. Φέτος δεν συνέβη αυτό. Έχουμε μια διαβαθμισμένη κλιμάκωση των θεμάτων. Θετικό είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Το αξιολογείτε ως θετικό αυτό? Το αξιολογώ ως θετικό, βέβαια. Παρόλα αυτά, το μάθημα των μαθηματικών, όπως γνωρίζετε, είναι ένα μάθημα που απαιτεί γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας μαθητής στην τρίτη λυκείου να αποφασίσει διαβάζω και άρα γράφω πολύ καλά. Πρέπει από το γυμνάσιο και πολύ περισσότερο από την πρώτη λυκείου να πάρει τα απαιτούμενα εφόδια, γιατί και σε αυτό το διαγώνισμα, το σημερινό, αποδείχθηκε αυτό, γιατί σε πολλά ερωτήματα απαιτούνταν γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις. Δηλαδή, ναι, μεν ωραία τα θέματα και διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά αν κάποιος μαθητής δεν έχει τις γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Σωστό. Εκτιμάτε ότι θα δούμε και άριστα γραπτά? Θέλω να πω, επειδή συνήθως τα μαθηματικά είναι και το μάθημα της μεγάλης δυσκολίας. Κοιτάξτε, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Στο θέμα Α ήταν ένα θέμα από τη θεωρία και ήταν μέσα από το βιβλίο τα περισσότερα ερωτήματα. Δεν μας ευνηδίασε ούτε η δομή, ούτε τα ερωτήματα, ήταν αναμενόμενα. Εντάξει, σίγουρα για καλά προετοιμασμένους είναι και η θεωρία, αλλά την έγραφαν οι περισσότεροι μαθητές, αυτοί που ήταν σοβαροί. Mm-hmm. Στο θέμα Β, ήταν μια άσκηση σχετικά βατή, δηλαδή απλές γνώσεις να έχεις, τη λύνεις, δεν δυσκόλεψε τους μαθητές. Ήταν και ένα θέμα που συναντήθηκε παλαιότερα παρόμοιο, οπότε ήταν δουλεμένο από τους μαθητές και στην επανάληψη. Άρα μέχρι εδώ αν πω, μέχρι τη βάση, ήταν κάτι το οποίο ήταν εφικτό. Ήταν εφικτή βαθμολογία το 10. Mm-hmm. Δηλαδή ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να αγγίξει το 10. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό είναι και το σωστό. Και τώρα πάω στο θέμα γάμα και δέλτα. Σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει το επίπεδο. Στο θέμα γάμα ήταν μια άσκηση η οποία απαιτούσε βασικές γνώσεις ανάλυσης. Το γάμα 4 συγκεκριμένα ήταν μια άσκηση μέσα από το σχολικό βιβλίο. Δηλαδή, εντάξει, όχι τα νούμερα ίδια, αλλά ήταν μια άσκηση με ένα περιπολικό κιόλας, έτσι, ένα προβληματάκι. Mm-hmm. Του βιβλίου ήταν αυτή. Εδώ άλλαξαν λίγο, δηλαδή αυτό είναι το πνεύμα των εξετάσεων στα μαθηματικά πια. Παίρνουμε το σχολικό βιβλίο, το οποίο δεν είναι το βασικό μας εγχειρίδιο, το μαθαίνουμε καλά, σίγουρα δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται και μια καλή προετοιμασία για, όπως είπα και πριν, από όλες τις τάξεις του λυκείου, αλλά αν υπάρχουν δηλαδή και στα μαθηματικά τρόποι να γράψεις καλά. Άρα, για να βάλουμε έναν τίτλο γενικότερο, αδόκιμος βεβαίως όρος, αλλά δίκαιη θεματολογία. Θα πάρει ο κάθε μαθητής αυτό που αξίζει βάσει του. Αξίζει και μέσα σε παρένθεση να το βάλω ότι μέχρι το 15 γράφεται, μετά το 15, γιατί θα πάω τώρα στο θέμα Δέλτα. Ναι, ναι. Ήταν ένα απαιτητικό θέμα. Mm-hmm. Ένα θέμα για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.
απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα. Μάλιστα. Και δεν στηρίζονταν και τόσο στο σχολικό βιβλίο, δηλαδή χρειάζεται γνώσεις πιο ειδικές. Το κάτι παραπάνω ήθελε. Ήθελε το κάτι παραπάνω. Και πολλά θεωρήματα υπαρξιακά, τα λέμε εμείς οι μαθηματικοί. Ήταν λίγο πιο παλαιακό, θα το χαρακτήριζα. Ωραίο θέμα, αλλά ωραίο για τους καθηγητές. Για τους μαθητές, αν ρωτήσουμε, γιατί οι μαθητές διαγωνίζονται, δεν διαγωνίζονται καθηγητές. Θα δυσκολεύτηκαν σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γίνεται αυτό, σημαίνει πολλές φορές μεταξύ των μαθηματικών αυτή η κουβέντα, πώς τα είδες τα θέματα, εύκολα. Μόλις ρωτάμε τους μαθητές, εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν είναι αυτή που εμείς πιστεύουμε. Δηλαδή, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι για μαθητές. Οι μαθητές θα δυσκολεύτηκαν. Να μην νομίζουν δηλαδή ότι αν έγραψαν ένα βαθμό χαμηλό για αυτούς, ότι να απογοητευτούν. Είναι ένας διαγωνισμός. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δούνε να συνεχίσουν, γιατί. Και έχουν δρόμο, και έχουν δρόμο μπροστά. Χωρίς να επηρεάζονται. Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί έχουν και δρόμο μπροστά. Μπορεί να λέμε ιστορίες και ότι ήταν εύκολα και εμάς μας φαίνεται εύκολο να ασχολούμαστε χρόνια όλη μέρα, κάθε μέρα. Οι μαθητές κρίνονται από ένα δίωρο και πρέπει να ξέρουν ότι γίνονται λάθη, μην νιώθουν τύψη σαν κάτι δεν πήγε τόσο καλά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους μαθητές και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν τελείωσε τίποτα. Έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους. Συνεχίζουμε διάβασμα και στο τέλος κάνουμε το ταμείο. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.